trained for this. Aye, aye, Captain. 3, 2, 1. Παγγελί στραμβούιθα. Κομφόλιγες και φιναφήματα. Χειροκρότημα για όλους εσάς τώρα. Δώστε το, δώστε το. Ένα χειροκρότημα για όλους εσάς τώρα. Δώστε το, δώστε το. Oh my God. Υπέροχο. Απίστευτο. Είναι τέλειο, είναι τέλειο που βλέπω τις φατσούλες σας αρχικά. Μέχρι τώρα κάναμε παραστάσεις με μάσκες ή ακόμη χειρότερα σε drive-in. Αντί για φάτσες βλέπαμε μπαρμπρίζ. Πολύ δύσκολο, παιδιά. Δεν ήξερα αν περνάνε καλά. Όταν γελούσανε, κορνάρανε. Δεν ήξερα αν περνάνε καλά ή αν εμποδίζω. Ήταν πολύ άβολο. Επίσης, δεν ήξερα αν τους ενοχλούν αστεία. Τους έλεγα, παιδιά, αν δεν σας αρέσει ένα αστείο, θέλω να βάλετε αλάρμ και ταυτόχρονα οι αλλοκαθαριστήρες. Για να είναι σε φάση... Δεν ψήθηκα καθόλου για αυτό το αστείο, εντάξει. Αλλά εντάξει, ήταν τέλειο, γιατί ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που μπορούσαν να δουν stand-up comedy μέσα από τα μάξια τους, έτσι. Ουσιαστικά ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που μπορούσαν να απολαύσουν live stand-up comedy και ταυτόχρονα πίπα. Εντάξει, εντάξει, δεν ήταν οι πρώτοι. Πλά ήταν οι πρώτοι που δεν βλέπαμε. Έχουν γίνει διάφορα στις παραστάσεις μας. Είναι πολύ ευτυχισμένη στιγμή αυτή για μένα, παιδιά, αρχικά, γιατί έχουμε παραστάσεις μέχρι τώρα, δεν είχαμε παραστάσεις. Για να νιώσω καλύτερα, άρχισα να σκέφτομαι παρελθωτικές μου παραστάσεις. Όπως, ας πούμε, τότε που έπαιζα στο Βόλο και ήμουν έξω από το θέατρο, δίπλα στην αφίσα μου και περνάει ένας μπάρμπας και μου κάνει... Τι έχει εδώ? Stand-up comedy. Και πόσο κάνει αυτό? 10 ευρώ. Κομπρόσκυλα. Μη δώσεις τα λεφτά, κορίτσι μου. Είναι και γυναίκα, στέδιε. Ή, ας πούμε, τότε που έπαιζα στα Γρεβενά. Εγώ είμαι από τα Γρεβενά η μισή, οπότε αποφάσισα να έρθει όλο μου το χωριό. Με βανάκι. Μέσος όρος ηλικίας 90. Και λέω, θα πάει χάλια. Και παιδιά, πήγε καταπληκτικά. Με σταματούσαν γιαγιάδες την επόμενη μέρα στον δρόμο και μου λέγανε, «Αχ, κουρίτσι, γέλιο που κάναμε!» Ειδικά εκεί που έπαιζε για το σκουέρτ. Κατουρίθηκαμε. Αλλά μακράν το αγαπημένο μου σκηνικό, παιδιά, ήταν στα Γιάννενα. Προεκλογική περίοδος και μιλούσε ένας τύπος σε ένα καταβλισμό Ρωμά. Και έλεγε τα δικά του και πετάγεται μια κοπέλα και του κάνει «Συγγνώμη, κύριε, με τα σκύλια τι θα γίνει?» Λέει, αυτός, έχουμε ενημερωθεί για το πρόβλημα των αδέσποτων, μην αγχώνεστε, θα τα στηρώσουμε. «Συγγνώμη, κύριε, τα σκύλια δεν μας γαμάνε, μας δαγκώνουν». Διαφορετικό πρόβλημα. Αλλά μου αρέσει που πλέον η κοινωνία αρχίζει και ασχολείται με σοβαρά θέματα. Πριν από λίγο καιρό διανύσαμε το μήνα του Pride, που ελπίζουμε μετά από κάποια χρόνια το κρατήσουμε μόνο για ψυχολογικούς σκοπούς, γιατί δεν θα χρειάζεται, γιατί θα έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα και τέτοια πράγματα. Αλλά μέχρι τότε έχω αυτό το αστείο. Συχαίνω με τους ομοφοβικούς. Λίγο παραπάνω συχαίνω με τη λέξη ομοφοβικός. Θεωρώ ότι είναι λάθος λέξη. Γιατί για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με τους γκέι, ο φόβος δεν είναι το κυρίαρχο συνέστημα.
Δεν ότι περνάει ένας γκέι άνθρωπος στον δρόμο και αυτή είναι σε φάση. Πανάθεμα σε! Με τρόμαξες με το καλό σου γούστο. Δεν είναι αυτό. Μισούν τους γκέι. Και αν ήταν στο χέρι μου, θα τους φωνάζαμε σεξουαλικώς καταπιεσμένα όντα που στην πραγματικότητα θα ήθελα να είναι γκέι. Αλλά αυτός είναι πολύ μεγάλος τίτλος. Οπότε αποφάσισα, παιδιά, να τους φωνάζουμε με μία λέξη που συνδυάζει και το πραγματικό ρήμα και το αληθινό συναίσθημα. Μισογκέι. Παιδιά, είναι γαμάτο. Σκεφτείτε πόσοι λιγότεροι θα δήλωναν με περηφάνεια ομοφοβική άμα τους λέγαμε έτσι. Θα ήταν σε φάση, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει, τους βλέπω αφιλούνται στον δρόμο. Με ξέρεις εμένα. Είμαι μισογκέι. Είναι λύση. Ένα άλλο θέμα που επίσης απασχολεί την κοινωνία, επιτέλους, ένας φίλος μου κάνει Brazilian Jiu-Jitsu. Δεν απασχολεί αυτό την κοινωνία, είναι το. Το επόμενο που θα πω. Μου λέει, Χρύσα, ξέρω πώς να αποφύγεις απόπειρα βιασμού. Του λέω, αλήθεια, τι πρέπει να κάνω. Μου λέει, λοιπόν, την ώρα που είναι ανάμεσα στα πόδια σου, του λέω, ήδη έχεις αργήσει πολύ. Τι συμβουλή είναι αυτή. Δηλαδή, μέχρι πού φτάνει. Λοιπόν, Χρύσα, μόλις το παιδί σας φτάσει 5 χρονών, τότε θα επιτεθείς, δεν θα σε περιμένει με τίποτα. Ηλίθιες συμβουλές. Και πάντα επικεντρωνόμαστε στο θύμα, γιατί είμαστε σε φάση, αυτός βιαστής είναι. Είναι η δουλειά του. Τι να κάνουμε σαν κοινωνία, να το βάλουμε παραπάνω χρόνια φυλακή, τι είμαστε, ζώα. Οπότε άκου, γυναίκα, τι πρέπει να κάνεις. Οπότε μια άλλη συμβουλή για το πώς να αποφύγει μια γυναίκα από απόπειρα βιασμού είναι να κάνει ότι της αρέσει. Αυτό. Αυτό. Βγάζει νόημα, γιατί ο βιαστής εξητάρεται από τον έλεγχο και τον φόβο που σου ασκεί και όταν του τα παίρνεις αυτά, ξενερώνει. Είναι σε φάση, τώρα δεν μ' αρέσει. Βγάζει ένα νόημα. Δεν θα βάζα κι όλα μου τα λεφτά εκεί, παιδιά. Δηλαδή, αν έχω τις επιλογές, ένα να ουρλιάξω. Δύο, να του καρφώσω κλειδί στο μάτι. Τρία, να κάνω τι μου αρέσει. Δεν θα διαλέξω το τρίτο. Εκτός αν έχουν αποτύχει όλα τα άλλα. Δηλαδή, ουρλιάζω, του καρφώνω το κλειδί στο μάτι, μένει εκεί, θα είμαι σε φάση... Έχω καβλώσει πάρα πολύ τώρα, ρε. Δεν καταλαβαίνει. Θα του χαϊδέψω το πρόσωπο, θα κάνω έτσι τον μπρελόκ. Εντάξει, αν έχεις ζήσει σε μια μεγάλη πόλη, λίγο πολύ, έχεις έρθει αντιμέτωπος με όλα αυτά. Το χειρότερο που μου έχει συμβεί ποτέ είναι ότι βρέθηκα υπό την απειλή όπλου. Που εντάξει, αυτό είναι καθοριστικό, αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τη ζωή. Εντάξει, ήταν ένα παιδάκι που με έκανε πίου πίου, αλλά και πάλι. Δεν του είχα κάνει τίποτα, εντάξει. Και όπλο να κρατούσε, παιδιά, δεν φοβόμουν. Εγώ την ξέρω τη μοίρα μου. Από πέσιμο θα πάω. Σαν σωστή γριά. Έχω πέσει 4 φορές αυτή τη βδομάδα. Η μία ήταν στα καμαρίνια με αυτή τη μαλακία. Και δεν πέφτω cute και θηλύπρεπος, αυτό το... Παραλίγο. Όχι, όχι, παιδιά, εγώ όταν πέφτω, πέφτω. Εγώ φεύγω έτσι. Μούρι μπροστά χωρίς χέρια. Πώς είναι αυτό το άθλημα στο σκι που φεύγουν... Και πέφτω τόσο συχνά, με είδε ο Παναγιώτης ο Κούδας να πέφτω. Δεν με σήκωσε καν. Με κοίταξε και μου κάνει, πώς γίνεται να πέφτεις τόσο συχνά ενώ είσαι τόσο κοντή. Παρά είσαι κοντά στο έδαφος. Εντάξει, πήγα με το δικό μου στα Γρεβενά σε ένα πανηγύρι. Του λέω, πάω να πάρω τηλέφωνο τη μανούλα μου που γιορτάζει. Φεύγω άνθρωπος, όρθια. Ο δρόμος ροδοπέταλα, κανένα εμπόδιο πουθενά. Σαβουρδιέμαι, ανοίγω γόνατα πηγούνι, τρέχει αίμα μέχρι εδώ. Με βλέπουν κάτι 20χρονα που με αναγνωρίζουν και μου λένε, «Κυρία Χρύσα, είστε καλά! Να βγάλουμε μια φωτογραφία!»
Την έβγαλα τη selfie. Ήταν σαν να είχα φάει τον δήμαρχο. Πάω στο δικό μου, ο οποίος με έχει δει να πέφτω εκατομμύρια φορές. Εντάξει, δεν του έκανε καν αίσθηση. Δεν άφησε καν το σουβλάκι από τα χέρια. Μου έδωσε τη χαρτοπετσέτα από κάτω και μου κάνει «Ρε Χρύσα, είναι εδώ οι γονείς μου, ρε μαλάκα». Σε φάση ντράπηκε για μένα. Αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν το «Κυρία Χρύσα». Μαλακισμένο 20χρονο. Αλλά έτσι είναι τα παιδιά, βάναυσα. Εγώ μεγάλωσα στην Καβάλα και ήμουν για πάντα η κοντή του σχολείου. Τρομερό μπούλινγκ. Ένα παιδάκι πήγε να με υπερασπιστεί και το έκανε χειρότερο. Ήταν σε φάση μην την κοροϊδέψε, εντάξει! Εσένα θα σ' άρεσε να σε έτσι. Και είμαι σε μια ηλικία που οι φίλοι μου κάνουν παιδιά. Επίτηδες. Και αγαπάω όλα τα παιδιά των φίλων μου. Εκτός από ένα είναι μαλάκας. Δεν φταίω εγώ, παιδιά μου. Τη λέει κάθε φορά, τον πρόσεχα, του λέω «Γιώργο μου, σε παρακαλώ, αν θέλεις να πάρεις μπισκότο, να μου το λες πρώτα». Μου λέει «Αυτά να τα πεις στον άντρα σου». Γιώργο, δεν έχω άντρα. Σιγά μην έχεις. Ναι, και οι φίλοι μου κάνουν παιδιά, αλλά εγώ έχω αποφασίσει ότι θα υιοθετήσω. Ω, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σκύλο. Ναι, γιατί αν πάρω κάτι και δύο θα πάρω σκύλο. Γιατί, παρόλο που είναι κάγκουρες, τι έχετε δει άλλο ζώο να κυνηγάει αμάξια? Έχετε διάλογο που θα το προλάβαινε κιόλας. Κότα που έχει ένα νόημα να κυνηγάει κότα τα μάξι και να είναι σε φάση «Παραβίασε στον κο!» Αχ, γελάτε και με βλακίες! Αχ, θα περάσουμε υπέροχα, παιδιά. Και κυνηγάνε οι σκύλοι τα μάξια με μανία. Σε φάση «Κάτε μακάτε στα χάμισα, ρε μαλακά!» Και ταυτόχρονα είναι χέστες, γιατί σταματάς τα μάξια και είναι σε φάση «Κάτε μακάτε, ρε!» Τι λέει, μάνα, όλα καλά. Άμα πας ευθεία, αυτό σου λέγα τώρα, άμα πας ευθεία, φτάνεις εκεί που θες. Για μένα οι σκύλοι είναι οι τράπερς του ζωικού βασιλείου. Για μένα όλοι οι σκύλοι είναι ο light. Λοιπόν, που λέτε, ναι, όντως θα πάρω σκύλο, γιατί σου δίνουν όλη τους την αγάπη με κάθε τρόπο. Μπαίνεις στο σπίτι, τρέχουν κατά πάνω σου, σε γλύφουν και κατουράνε ταυτόχρονα. Δεν αφήνω αμφιβολίες. Όταν έχεις γάτα, μπαίνεις στο σπίτι και σε κοιτάζει σαν να σφουγγάρισε μόλις. Ναι, σε κοιτάζει σε φάση «Έχω κάνει δουλειές τώρα, ήρθες!» Και όχι, όσοι έχουν γάτες, μου λένε αυτό το «Χρύσα» και η γάτα σου δείχνει την αγάπη της. Με τον τρόπο της. Έχει προσωπικότητα. Λέω σε μια φίλη μου «Ωραία, πού σου δείχνει γάτος ότι σ' αγαπάει?» Μου λέει «Κάνει αυτό». Μισοκλίνει τα μάτια. Θα κάθομαι εγώ ενήλικας άνθρωπος πάνω από τους λουριδές και θα είμαι σε φάση τώρα αυτή. Μ' αγαπάει. Έχει μοιοπία. Κι ρουφιάνες, αλλάζουν συναισθήματα κάθε 3 δευτερόλεπτα. Τις χαϊδεύεις και είναι σε φάση «Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί ποτέ. Σ' αγαπάω». Να τα γαμίσεις τώρα. Γιατί είμαι γρατζουνάς, αχ, δεν ξέρω, σου χωνευράσε με. Αλλά στην ερώτηση ποιο είναι το πιο σεξι ζώο, απαντάς η γάτα. Γιατί είναι σεξι, ξέρουν πώς να σταθούν, πώς να γλυφτούν, ξέρουν. Και ποια είναι η εναλλακτική μου, πιγκουίνος. Θα πάω στον κόμενό μου σε φάση μωρό μου. Έχω ετοιμάσει ένα τρομερό role playing με ζώα, είσαι έτοιμος? Ένας άλλος λόγος που λατρεύω τους σκύλους είναι ότι σε αγαπάνε σε κάθε σου φάση. Δεν έχει σημασία το πώς είσαι, ακριβώς όπως οι φίλαθλοι ομάδων. Όχι φίλαθλοι μεγάλων ομάδων, που έχουν πάρει νίκες και χαρές, όχι, όχι. Εγώ λατρεύω τους φιλάθλους που έχουν ελπίδα, ενώ δεν θα έπρεπε.
Ξέρετε ποιους λέω. Πανσεραϊκός, Καβάλα, Ολυμπιακός. Αυτό το έχω πει στον Πειραιά. Θα σέβεστε. Έφυγα από την παράσταση με δύο ταξί. Δεν ξέρετε πώς είναι να σε κυνηγάνε 10 φτιαγμένα GLX. Και μια και σας λέω ιστορίες για φιλάθλους, ήμουν στη Θεσσαλονίκη φοιτήτρια, η κολλητή μου είχε γενέθλια και αποφάσισα να τις γράψω στο δρόμο με σπρέι χρόνια πολλά. Και έμενε πάνω από συνδέσμο του ΠΑΟΚ. Οπότε βγαίνουν δύο τύποι και μου λένε «Κοπελιά, τι κάνεις εκεί?» Λέω «Γράφω εκάρα ολέ». Γιατί ήθελα να τους πειράξω. Και να πεθάνω. Και σκάνε 15 άτομα και λέω «Όχι, παιδιά, αλήθεια, ένα χρόνια πολλά θέλω να γράψω». Φέρε τώρα, κοπελιά, να πούμε, έχουμε γράψει όλη τη Θεσσαλονίκη. Και μου το έγραψα με ένα λάμδα. Εντάξει, το πρόφεραν με δύο, αλλά και πάλι δεν... Αλλά ναι, λατρεύω αυτούς τους φιλάθλους που είναι εκεί, σε κάθε ήττα της ομάδας και φωνάζουν «Δεν πειράζει!» Αχ, παιδιά, τους λατρεύω. Τους βλέπω στις κερκίδες να ενώνουν τις κυλίτσες τους σαν τα αρκουδάκια της αγάπης. Να πετάνε ουράνια τόξα που είναι όνειρα και ελπίδες για τους παίκτες. Τους θέλω στη ζωή μου κάθε μέρα. Να είμαι σε μια παράσταση. Να μην γελάει ο κόσμος από κάτω. Να είναι από κάτω «Δεν πειράζει! Θα γελάσουμε εμείς ψεύτικα!» Διατεριάζουν παντού, σκεφτείτε το. Να πηγαίνεις σε αυτούς τους γάμους που σκάνε αυτοί οι συγγενείς. Παντρεύτηκαν και οι δυο σου ξεδέρφες. «Δεν πειράζει!» Να βγαίνουν από τις ορχήστρες. Μα είναι τέλειο να χορεύει νύχη και ο γαμπρός στο πρώτο τους βάλς και να είναι δική μου από πίσω με καπνογόνα «Εσύ κάνεις καριέρα!» Είναι τέλειο. Κοιτάξτε, λατρεύω τους γάμους γιατί λατρεύω τα έθιμα που έχουμε στους γάμους. Για παράδειγμα, πόσοι από εδώ ξέρετε το έθιμο με τα χαρτονομίσματα? Υπέροχα. Για όσους δεν το ξέρετε, το έχουμε αυτό στα γρεβενά. Πηγαίναν να χαιρετήσουν την νύφη και καρφιτσώνανε πάνω στο νυφικό της χαρτονομίσματα. Και έβγαινε η νύφη από την εκκλησία σαν το λαϊκό λαχείο. Ρίχτα απόψε λαϊκά. Τώρα δεν το κάνουμε γιατί δεν έχουμε λεφτά. Άμα το κάναμε τώρα θα τις βάζαμε κέρματα. Θα έβγαινε η νύφη από την εκκλησία σαν τουρκικό ντέφι. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Επίσης, θεωρώ ότι σαν κοινωνία έχουμε θέσει πολύ χαμηλά τον πύχη στις ευχές. Σε κάθε πολιτισμένη χώρα οι ευχές στους γάμους πάνε κάπως έτσι. Εύχομαι να είστε δυνατοί να αντέξετε τις δυσκολίες της ζωής. Εύχομαι να είστε ευτυχισμένοι, ακριβώς όπως είστε σήμερα. Εμείς τι ευχόμαστε? Να ζήσετε. Εύχομαι να μην πεθάνετε αυτό. Το παιδί να σας ζήσει. Ευτυχισμένο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Απλά να μην πεθάνει. Αυτός είναι ο στόχος. Τι είναι αυτό? Καταλαβαίνω ότι είναι μια ευχή που έχει επιβιώσει από το 1800, που τα παιδιά ζούσαν από θαύμα 40 μέρες. Ο άλλος έκανε 12 γιατί θέλε 2, αλλά... Άρα, παιδί μου, για μένα το να ζήσεις δεν είναι καν ευχή. Δηλαδή, πριν παντρευτώ, δεν το ευχόσουν αυτό για μένα. Πήρε κατσαρίνη τηλέφωνο. «Ακόμα δεν ψόφισε αυτή!» Κάτσε ρε να σου πω, πει να πει ότι παντρεύεται. Α, να ζεις το κορίτσι ρε. Παρεξήγησα, νόμιζα δεν την αγαπάει κανένας, οπότε... Κοιτάξτε, το αγαπημένο μου έθιμο, απ' όλα. Πώς υποδέχετε δει το ό,τι πολύτιμότερο έχω? Στοφ. Πόσοι δεν το έχετε δει ποτέ? Αγάπες μου, πότε εσείς? Εσείς δεν ξέρετε το έθιμο με τα ρίζια. Υπέροχα. Ξέρεις κάτι, θα το ξαναπώ στα αρχίδια μου, μοντάζ. Γρηγορά, κακή, θα πάρεις φωτιά. Λοιπόν, ναι, το αγαπημένο μου έθιμο στους γάμους είναι τα ρίζια. Γιατί, δεν ξέρω, θα σας πω κάτι και θα σας καταστρέψω την εικόνα των γάμων για πάντα.
Ξέρετε τι συμβολίζει το ρύζι που πετάμε στην εκκλησία? Ναι, να ριζώσει ο γάμος, ναι, η γονιμότητα και η εξπερμάτιση. Πόσο γαμάτο που βγαίνει ο γαμπρός και η νύφη από την εκκλησία μες στη χαρά και εμείς είμαστε «Πάρτα μόνοι μες στα μούτρα!» Και ο παπάς δεν γαμιέται και ο παπάς, πάρτα κι εσύ! Στα μουσκιά! Και λέω ότι σας το κατέστρεψα, γιατί από εδώ και πέρα όποτε θα φεύγει ρύζι στους γάμους, εσείς θα βλέπετε φλόκια. Θα βγαίνει η νύφη μέσα στη χαρά και εσείς θα βλέπετε τελική σκηνή πορνό. Από τότε που είπα αυτό το αστείο, όλοι πέναν τα ρύζια έτσι. Όλο αυτό το ξανά πάει για να πω αυτό, να ξέρω. Σε αυτό το σημείο θα... Σε αυτό το σημείο θα με γνωρίσετε λίγο παραπάνω. Εμένα ο πατέρας μου είναι... αλέγκρος. Αλκοολικός είναι. Μπορεί ο μπαμπάς μου να είναι αλκοολικός και χαρτοπαίχτης, αλλά τουλάχιστον μας έδερνε. Λατρεύω αυτό το αστείο. Γιατί λατρεύω τις αντιδράσεις σας. Είναι δύο. Η μία είναι αυτό το περίεργο γέλιο, αυτό το στενάχωρο, αυτό το... Καλό! Και η άλλη αντίδραση είναι αυτή. Τι έπαθα αυτή τώρα, ρε μαλακά. Καλά δεν περνούσαμε, τι έγινε τώρα. Κοπελιά, πες ξανά για βιασμούς, ήταν πιο εύκολο, ξεκόραγε. Να, ας πούμε τώρα, δεν θα τέριαζαν τέλεια ή... Δεν πειράζει! Και όντως δεν πειράζει, γιατί αυτό σημαίνει ότι μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου. Και η μητέρα μου είναι ο πιο υπέροχος άνθρωπος που υπάρχει στη γη. Και είναι εδώ σήμερα, ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Μαζί με τον σύντροφό της, τον Στέλιο, που ήταν εκεί στα δύσκολα, ήταν εκεί στα εύκολα και παντού. Λατρεύω τη μανούλα μου, τη λατρεύω. Είχε ένα θέμα, δεν μου έδινε ποτέ φάρμακα. Μόνο για τροσόφια. Και Βίξ. Α, παιδιά, το Βίξ το είχαμε ψηλά. Η μάνα μου νόμιζε ότι γιατρεύε τα πάντα. Όχι κρυολογήματα, από δερματοπάθεια μέχρι κατάθλιψη. Παιδιά μου έβαζε τόσο πολύ Βίξ, με γλάσαρε με Βίξ, σαν να ήμουν τούρτα. Μου έβαζε τόσο Βίξ που την επόμενη μέρα που πήγαινα σχολείο έφευγε το κρυολόγημα από τρεις τάξεις. Και μόνο για τροσόφια, παιδιά. Είχα ασματική βροχίτιδα, η μάνα μου έδινε να πιω χαμομήλι με μέλι, που είναι για τροσόφι, και ουίσκι. Που είναι παιδική κακοποίηση. Η μάνα μου έκοβε το βήχα και την ανάπτυξη. Παιδιά, σοβαρά, φαρμακείο σπίτι μας, μίνι μπαρ. Αντί για σταυρό απ' έξω, είχε το σήμα του Μπακάρντι. Κάθε φορά που μου έδινε φάρμακο, μου έλεγε «Συγγνώμη, μπορείτε να μην πληρώσετε, θα κλείσω ταμείο». Πεταγόταν ο πατέρας μου «Τι από τώρα, ξενέρωτα, δεν ξανάρχομαι». Και όταν πίνω, δεν με εμπιστεύεσαι. Είμαι αυτή η τύπισσα που θα έρθει φίλη σου να σου πει αυτό το «θα πιούμε» και θα θέλω να του στείλω μήνυμα. Μη με αφήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω, σου φέρθηκε απέσια και δεν σου αξίζει. Πίνουμε, η φίλη μου. Ξέρεις κάτι, θα του στείλω μήνυμα. Εγώ. Θα κάνεις. Θα νικήσει η αγάπη. Και έλα
λατρεύω τις μεθυσμένες γυναίκες. Γιατί είναι λίγο σαν τις γάτες. Αλλάζουν συναισθήματα κάθε 3 δευτερόλεπτα και είναι λίγο προσβλητικές. Είναι αυτό το... Αυτό είναι το αγαπημένο μας τραγούδι, ρε εσύ. Πώς είσαι έτσι. Και όταν είσαι μεθυσμένος, θες να κάνεις τσαμπουκά. Αλλά εγώ, παιδιά, δεν μπορώ με τίποτα. Γιατί στο τσαμπουκά θες να κάνεις αυτό που έρχεσαι με τον άλλο μάτια με μάτια. Αλλά εγώ με ένα 60. Και έρχομαι μάτια με ρόγα. Και δεν μπορείς να θυμώσεις με μια ρόγα. Είσαι σε φάση... Και όταν είσαι ψηλός, απειλείς τον άλλον στο τζαμπουκά με όλο σου το σώμα. Είσαι από πάνω σε φάση... Τι ρε μαλακά, τι! Εγώ, παιδιά, στο τζαμπουκά είμαι εδώ. Εδώ χάνω την ανθρώπινη υπόσταση. Εδώ είμαι σκύλος. Ναι, γιατί στο τζαμπουκά εδώ σπάς κόκαλα, εδώ ζητάς κόκαλα. Οπότε, αγάπες μου, αγάπες μου. Οπότε έπρεπε να βρω έναν τρόπο να σταματήσω οποιονδήποτε καυγά μαχαίρι. Και τον βρήκα. Υπάρχει κάτι που πιάνει παντού. Σε συγγενείς, σε φίλους, στον διευθυντή σας. Ό,τι και να σου πει ο άλλος τιμωμένος, εσείς θα λέτε αυτό. Σου λέει, ας πούμε, «Δεν αντέχω άλλο!» Εσείς θα κάνετε αυτό. «Δεν τυχλά!» Τελείωσε ο καυγάς. Δεν σας είπα ότι μετά έχει ταξιοπρέπεια. Η δουλειά. Αλλά τελειώνει ο καυγάς. Δεν υπάρχει επιχείρημα που νικάει το «Πέντικα». Μετά για τον άλλον υπάρχει μόνο απελπισία. Είναι σε φάση... Σοβαρά τώρα, Χρύσα. Κοιτάξτε, με τους ανθρώπους τη βρήκα την άκρη μου. Με τα ζωάκια έχω ένα θέμα, θα σας πω. Βγήκα μια μέρα από το σπίτι και άφησα ανοιχτά τα παράθυρα φεύγοντας. Με αυτή την αισιοδοξία του τι μπορεί να συμβεί. Λες και είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που η ζωή τους φέρθηκε καλά. Ότι ρε παιδί μου θα αφήσω ανοιχτά και θα μπει μόνο αέρας και 500 έδρα, ξέρω. Γυρίζω, παιδιά, 2 η ώρα το βράδυ στο σπίτι μου και κοιτάζω, παιδιά, πίσω από το πλυντήριο και είναι ένας αρουραίος τόσος. Στην αρχή δεν αντέδρασα, γιατί νόμιζα ότι είναι τσιουάουα. Πετάγεται, βγαίνω από το μπάνιο, κλείνω την πόρτα και σαν δυναμική, ανεξάρτητη γυναίκα που ζω μόνη μου τόσα χρόνια. Κλαίω. Για 45 λεπτά. Αλλά όχι με αυτό το περήφανο κλάμα του Liam Neeson που δεν μπόρεσε να σώσει όλους τους Εβραίους. Όχι, όχι, παιδιά. Με το κλάμα του Καπαμαρού που του τελείωσαν τα μακαρόνια όλο στο πλάι, εντάξει. Νόμιζα ότι μόνο εγώ θα είχα την αναφορά του Καπαμαρού. Οπότε μετά από 45 λεπτά άρχισα να παίρνω 24 ώρες μειοκτονίες, αποφράξεις, δεν το σηκώνει κανένας. Παίρνω τη μάνα μου. Μου λέει, πάρε την αστυνομία. Τι είναι αυτά που λες ρε μάνα, κλείνω το τηλέφωνο. Παίρνω την αστυνομία. Το σηκώνω, μου λένε, άμεση δράση παρακαλώ. Άμεσα ήξερα ότι έκανα μαλακία. Ξέρω ότι αυτή η κλίση ηχογραφείται. Και θα την ακούτε για μήνες και θα γελάτε. Αλλά έχω έναν αρουραίο στο σπίτι μου. Μάλιστα. Να φέρουμε έναν αστυνομικό να το συλλάβει. Αχ, να είσαι καλά βρε κούκλα μου. Και νόμιζε ήταν παράλογη απέτηση. Μου κλείνουν το τηλέφωνο, οπότε στις 3 η ώρα το πρωί παίρνω τον μοναδικό άνθρωπο που θα μπορούσε να είναι ξύπνιος,
γιατί δεν έχει ζωή, τον Μπάρι Ρούπο, που άνοιξε την παράσταση. Ανοίγω την πόρτα και είναι ο Μπάρις απ' έξω έτσι. Είμαι πάρα πολύ μεθυσμένος. Τον πάω έξω από το μπάνιο, μου λέει, φέρε μου ένα τάπερ. Του λέω, τι το θες, μου λέει, ας σου πω. Του πάω το τάπερ, ξερνάει. Μου λέει, φέρε μου ένα άλλο τάπερ. Του λέω, θες να μου πεις τι το θες αυτή τη φορά, γιατί η φάση με τα τάπερ δεν πήγε καλά για μένα. Βλάκα. Θα τον παγιδεύσουμε με το τάπερ. Πάρει, ο Αρουραίος δεν χωράει σε αυτό το τάπερ. Ωχ, μωρέ Χρύσα. Απλά τρόμαξες και τον είδες μεγάλο. Κάτι που συμβαίνει συχνά στη ζωή. Μπαίνει ο Πάρης με τρομερή αυτοπεποίθηση στο μπάνιο. Ανοίγει την πόρτα και σκάει το αρούρι κάθετα στα πλακάκια. Σύμφωνα με μαρτυρίες του Πάρη, όσο σκαρφάλαινε τον κοιτούσε και του έκανε κολοδάχτυλο. Η αντίδραση του Πάρη σε αυτό ήταν η εξής. Κλείνει την πόρτα και κλαίει. Του λέω, θα πάρουμε την αστυνομία. Μου λέει, δεν μου πες ότι είναι από αυτούς τους αρραίους που σκαρφαλώ κάθετα. Πάρει, αυτό είναι όλοι οι αρουραίοι. Είχα συνηθίσει στο μυαλό μου τους επιδαπέδιους. Ωραία, τώρα τι κάνουμε. Βλάκα, το βρήκα πάλι, ρε, το βρήκα. Μάκης. Του λέω, τι Μάκης. Έτσι λένε τον αρουραίο. Θα ζήσετε για πάντα μαζί, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπαίνουμε στο μπάνιο και ο Μάκης δεν βγαίνει με τίποτα κάτω από το πλυντήριο. Το κλωτσάμε, το σηκώνουμε, τίποτα. Μου λέει ο Πάρης, εντάξει ρε. Πέθανε από το φόβο του. Ναι Πάρη, θα φταίει η πολεμική αρχή που έβγαλες λίγο πριν. Πιο πιθανό είναι να γελάει. Όχι, βλάκα, πέθανε. Αρουρές την πεις. Δεν τρέπεστε να γελάτε με αυτό το αστείο. Εγώ εκεί νόμιζα ότι πέθανε ο Μάκης. Βγαίνει ο Μάκης στο χολ, βγαίνουμε κι εγώ και ο Πάρης. Ουσιαστικά είμαστε σε ένα πολύ μικρό χώρο. Ουρλιάζαμε και χοροπηδούσαμε κι οι τρεις. Χτυπάω τον αρουραίο με τη σφουγγαρίστρα και η αντίδρασή του ήταν «Αχ, Τουζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ». Και αρχίζει και σκαρφαλώνει πάνω στη σφουγγαρίστρα. Τον πετάω κάτω και εκείνη την ώρα ο Πάρης τον πατάει στο κεφάλι. Σοβαρά, στεναχωρηθήκαμε για το Μάκη τώρα! Κοιτάζω τον Πάρη και είναι φουλ στεναχωρεμένος. Δακρυσμένος. Δεν έπρεπε να δώσω μόνο μας τον αρουραίο. Δέθηκε πολύ άλλος. Του λέω, αγάπη μου, τι έπαθες. Μου λέει, Χρύσα, έχω χάμστερ. Πάρη, είσαι ηλίθιος. Αυτό δεν είναι χάμστερ, αγόρι μου. Είναι αρουραίος. Είναι ότι πιο σιχαμερό υπάρχει στη γη. Με μιλάς έτσι, ρε Χρύσα. Εσένα θα σ' άρεσε να είσαι έτσι. Βλάκα. Και εκείνη την ώρα, παιδιά, ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν τρεις αστυνομικοί. Βλέπουν ένα νεκρό Μάκι, τον Μπάρι να κλαίει και του κάνουν «Δε πειράσει!» Τρεις μέρες μετά, με παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο. Μου λέει, ξέρεις τι θα μπορούσες να έχεις κάνει. Να πάρεις μία κουβέρτα, να την πετάξεις πάνω στον αρουραίο και να τον πετάξεις μαζί με την κουβέρτα. Που είναι γαμάτη λύση. Για τρεις μέρες πριν. Τώρα είναι τραμπουκισμός.
γιατί σκέφτομαι να πηγαίνει και να δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα τρεις μέρες μετά. Πηγαίνει στο Τσέρνομπιλ. Τρεις μέρες μετά την έκρηξη, το 86. Να πηγαίνει στους επιστήμονες που στάζει ραδιενέργεια από τα μάτια τους και να τους λέει: ξέρετε τι θα μπορούσατε να έχετε κάνει. Να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία στους αντιδραστήρες. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Φέρε ένα άλλο τάπερ. Και νόμιζα ότι η μάνα μου είναι η τύπισσα που δίνει γαμάτες λύσεις ετεροχρονισμένα. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί μια εβδομάδα μετά την παίρνω τηλέφωνο, της λέω: μαμά, χάλασε το ψυγείο. Μου λέει: κορίτσι μου, πάρε μια κουβέρτα. Πέτα την πάνω στο ψυγείο και πέτα το μαζί με την κουβέρτα. Παιδιά, δεν είναι την ίδια λύση. Απλά έτυχε να ταιριάζει ο αρουραίος. Όπως καταλαβαίνετε από αυτήν την ιστορία, έχω ηλίθιους φίλους που λατρεύω. Έχω ένα φίλο που είναι φαρμακοποιός, γελάω πάρα πολύ μαζί του. Πήγε μας σε ένα πάρτι. Πάει στην τουαλέτα, μετά από λίγο πάω κι εγώ, του χτυπάω την πόρτα, μου λέει άλλος. Περνάει αρκετή ώρα, ξαναχτυπάω, μου λέει ο ίδιος. Δεν άλλαξε κάτι. Και χρησιμοποιεί το χιούμορ του στη δουλειά του και το λατρεύω. Είχε μπει μια κυρία στο φαρμακείο που ήθελε υπόθετα γλυκερίνης για τη δυσκυλιότητα του άντρα της. Και δεν θυμόταν πώς τα λένε. Και λέει: αχ, πώς μου τα είπε ο γιατρός. Α, ναι, υπόθετα νητρογλυκερίνης. Και της λέει μια ερώτηση: θέλετε να τον ξεβουλώσετε ή να τον ανατινάξετε. Για τι γράμμα. Ή το άλλο που κάνει που είναι πάρα πολύ γλυκό. Όταν μπαίνει κάποιος που έχει κάτι που είναι ταμπού και νιώθει άβολα, του λέει ότι το έχει κι αυτός για να νιώσει καλύτερα. Μπαίνει ένας τύπος και του λέει: μαν, έχω θέμα με. Λέει: αιμορροίδες, μην αγχώνεστε, έχω κι εγώ. Αυτή η κρέμα θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Πηγαίνει ο ίδιος τύπος μια εβδομάδα μετά στο κατάμεστο φαρμακείο του φίλου μου. Πηγαίνει στη μητέρα του που είναι στο ταμείο και φωνάζει δυνατά μπροστά σε όλους: θέλω αυτό που βάζει ο γιος στον κόλο του. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ε. Ωχ, μάγκες, ακούστηκε περίεργο, ε. Μην αγχώνεστε, όλα καλά, είμαι μισογκέι. Και ναι, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα κοινωνικά είναι ότι δεν μπορώ να αποφύγω το να γίνω ρόμπα. Για παράδειγμα, ένα χειροκρότημα που όσοι ξέρετε τα χικ. Υπέροχα. Για όσους δεν τα ξέρετε, τα χικ είναι κάποια βίντεο που κάνω. Είμαι πάρα πολύ μεθυσμένη και κάνω πάρα πολύ περίεργες ερωτήσεις σε περαστικούς. Μπαίνω λοιπόν σε ένα ταξί, πολύ ευγενικός ο οδηγός. Μου λέει: καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που με επιλέξατε. Λέω: να είστε καλά, σας διάλεξε το app. Τι κάνουμε, που πάμε, Σύνταγμα, ξεκινάμε. Και λέω: κάτσα να βάλω αυτό το βίντεο, να δούμε πώς πήγε από views. Πρώτη ερώτησή μου που ακούγεται στο βίντεο: ποιο είναι το ρεκόρ σου σε μαλακίες σε ένα 24ωρο. Τώρα, ο οδηγός δεν έχει ιδέα ότι έχω βάλει ένα βίντεο να παίζει. Ο οδηγός ακούει τη φωνή μου να ρωτάει: ποιο είναι το ρεκόρ σου μαλακίες ένα 24ωρο. Η αντίδραση του οδηγού. Πέντε. Και δεν μπορώ να αποφύγω το να γίνω ρόμπα ακόμα και σε σοβαρά πράγματα. Έκανα μία εγχείρηση γιατί είχα βγάλει μία κίστη στο μέρος που σου λένε όλοι να βάλεις πράγματα, το ρωτάς αυτό που να το βάλω. Στον κόλο μου συνεννοηθήκαμε όλοι, ωραία. Και ήταν σοβαρή εγχείρηση, δηλαδή έπρεπε να μπω σε ολική νάρκωση. Και όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, πολύ πιθανό να την είδατε. Γιατί ζήτησα από τους γιατρούς να με βιντεοσκοπήσουν.
Και πάνω στη μεγάλη μαστούρα, λίγο πριν με πάρει ο ύπνος, κατεβάζω τη μάσκα οξυγόνου και φωνάζω δυνατά «Fuck the police!» Μου λέει ο γιατρός «Βάλε τη μάσκα!» Του λέω «Ναι! Να μας αναγνωρίζουν!» Δεν ξέρω τι γινόταν στο κεφάλι μου. Οπότε κάθομαι στο δωμάτιο με τον 65χρονο γιατρό μου και του λέω «Γιατρέ, πριν την εγχείρηση, του λέω «Γιατρέ, νιώθω πάρα πολύ άβολα, αλλά πρέπει να σε ρωτήσω κάτι». Μου λέει «Παρακαλώ, πες μου». Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ... Από πίσω. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Μου λέει «Ναι, Χρύσα, κατάλαβες, ήταν αρκετά γλαφυρή περιγραφή». Δεν χρειαζόταν. Ποιο είναι το πρόβλημα, του λέω, μετά την εγχείρηση. Θα μπορώ. Απάντηση του γιατρού. Όχι, απλά θα μπορεί. Θα απολαμβάνεις γιόλα. Και μου δίνει μία σφαλιάρα. Στο μάγουλο. Του προσώπου μου. Και μου λέει δεν θα κάνει αυτό την εγχείρηση, αλλά ένας νεότερος γιατρός και αυτός θα επιβλέπει. Και εμφανίζεται μπροστά μου αυτός που θα την κάνει. Και είναι ό,τι πιο καυλωτικό έχω δει στη ζωή μου. Του λέει θα το κάνεις, μου λέει ναι. Όχι. Φέρε κάποιον που δεν μπαίνω. Με αναλαμβάνει αυτός, με ξαπλώνει με τέτοιο τρόπο στο ιατρείο, που όποιος και να έμπαινε, το πρώτο πράγμα που θα έβλεπε ήταν ο κόλος μου. Ορθάνυχτο, σαν την πύλη της Νάρνια. Γιατί, μπαίνει μια νοσοκόμα, λέει, καλά γιατρέ, αυτή άλλη είναι. Της λέω, τον κόλο, με κατάλαβες. Λέει γιατρός, έχουμε δει πολλούς σήμερα. Του λέω, ναι, αλλά ποιος είναι ο πιο όμορφος. Δεν μου απάντησε. Μπαίνει μια άλλη, μου λέει, νιώθεις άβολα, ε? Και μου φέρνει ένα σεντόνι, που η μόνη χρησιμότητα που είχε ήταν να κρύβει τον κόλο μου από μένα. Όλοι οι άλλοι τον βλέπανε. Της λέω, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, εγώ τον έχω ξαναδεί. Μου κάνουν την άρκωση, μου κάνουν την εγχείρηση, με ξυπνάνε, αριστερά μου το καβλάκι, δεξιά μου ο μπάρμπας. Με ξυπνάει το καβλάκι και μου λέει «Τελειώσαμε». Ήταν το ίδιο όμορφο για σένα όσο για μένα. Δεν μου απάντησε. Του λέω, ξέρεις τι ρώτησα τον μπάρμπα πριν την εγχείρηση. Μου κάνει ο μπάρμπας, σου Χρύσα, σου. Το ρώτησα αν μπορώ να τον πάρω που κόλλω τώρα. Απόλυτη ησυχία στο ιατρείο. Με κοιτάζει το καβλάκι και μου κάνει, και τι σου απάντησε. Και τα φτιάξαμε. Με τον μπάρμπα. Όχι, εντάξει. Με κανέναν από τους δύο. Απλά... Γεια σου, σκουλερική. Απλά καυλαντίζαμε λίγο με το νεαρό και χάλασε. Κάπου θα σε εξηγήσω πού. Αυτός είναι στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Που ουάου και μπράβο του και Ναι ρε φίλε, γιατί όταν ο άλλος είναι στους γιατρούς χωρίς σύνορα, ό,τι δουλειά και να κάνεις είναι πιο κάτω. Ήδη είσαι σε μειονεκτική θέση. Εντάξει, τον παίρνω τηλέφωνο και είναι αποστολή στην Ουγκάντα. Του λέω πώς ήταν η μέρα σου, μου λέει έσωσα 7 παιδιά από βέβαιο θάνατο. Η δική σου. Κοίτα να μαλάκα τώρα. Πώς το ισοφαρίζω εγώ αυτό. Του λέω και η δική μου το ίδιο δημιουργική. Έγραψα 4 αστεία, δεν πέθανε κανένα.
Το λέω αυτό σε ένα συνάδελφο κωμικό, μου λέει: όχι, όχι, όχι. Είναι λάθος αυτό που κάνεις. Ξέρεις πόσο σημαντική είναι η κωμική. Το ξέρεις ότι στη NASA ψάχνουν κωμικούς αυτή τη στιγμή. Λέω: τι λέει ρε Ανατολίτη. Βεβαίως, μου λέει, εκπαιδεύουν αστροναύτες 6 μήνες κλεισμένους για να τους στείλουν στον Άρη και παρατήρησαν ότι υπάρχει μια ένταση. Και ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να σπάσει αυτή την ένταση είναι ένας κωμικός. Που είναι μια πάρα πολύ κακή ιδέα. Σκεφτείτε το να μαλώνουν οι αστροναύτες σοβαρά μεταξύ τους, σε φάση «αφήσαμε τους προωθητήρες πολύ νωρίς και κάνουμε λάθος μετρήσεις!» και να περνάει ο κωμικός από πίσω ανάποδα. Και να είναι σε φάση «τα αστεία μου στο διάστημα δεν έχουν την ίδια βαρύτητα». Επίσης, οι περισσότεροι κωμικοί φοβόμαστε τα αεροπλάνα. Πώς θα λειτουργήσει αυτό, θα είναι όλοι δεμένοι, έτοιμοι για απογείωση, θα είναι ο καπετάνιος «We've trained for this, we're ready for this, make me proud, boys! Aye, aye, captain! Aye, aye, captain!» Και θα είναι ο κωμικός «Βαγγελίστρα μου, βοήθαμε!» Έλα, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, έχεις εκπαιδευτεί γι' αυτό, μπορείς. 3, 2, 1 Μαγκές! Μπαίνει ένα άλογο σε ένα μπαρ! Βάζει πανικόβλητος να λέει αστεία. Και ναι, η φάση με τον γιατρό δεν πήγε καλά, οπότε έπρεπε να ξαναβγω ραντεβού. Βγήκα ραντεβού με έναν ζαχαροπλάστη. Μου λέει, θα σου φέρω μια σοκολατίνα. Λέω, γαμώ. Δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ από κοντά. Με το που με βλέπει, με αρπάζει, με χουφτώνει και με φυλάει. Του λέω, βω! Αρχικά που είναι σοκολατίνα. Δεύτερον, του λέω, θέλω τον χρόνο μου. Και καμιά φορά οι άντρες σου δίνουν μικρά σημάδια ότι μπορεί και να μην κατάλαβαν αυτό που τους είπες. Μικρά σημάδια. Ανεπαίσθητα. Ας πούμε, αυτός άρχισε να πιέζει το κεφάλι με τα δυο του χέρια προς τα κάτω. Λες και ο λόγος που δεν το έκανα στοματικό μέχρι τότε ήταν ο προσανατολισμός. Ότι δεν ήξερα που είναι το πουλί. Α, κάτω είναι. Πες τόση ώρα, ρε μάν, καθόμαστε κάνουμε κουβέντες. Να μπούμε, έλα εδώ να πιάσουμε δουλειά. Του λέω, σοβαρά, θέλω το χρόνο μου. Και μου πατάει, παιδιά, ένα μπινελίκι. Μόρι μου, αλακισμένη που θα μπορούσα να είμαι τόσα μουνάκια και χάνω το χρόνο μου μαζί σου. Και τον σκέφτομαι να ράζει σπίτι του με μουνάκια. Αλλά σκέτα, χωρίς κόλλο η σώμα. Αιωρούμενα μουνάκια στο χώρο. Και να είναι τα μουνάκια σε βάση «Διονύση! Βγες μαζί μας!» Ο κανόνης με τη χρήσα μουνάκια! Μου έχετε φάει τη ζωή επίμονα μουνάκια! Και ναι, ούτε με το ζαχαραπλάστη πήγε καλά η φάση, αλλά τα έφτιαξα με τον Άκη. Ο Άκης είναι πιλότος F-16. Και εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακό και εγώ ήμουν σε φάση «Μπορώ να πω κι εγώ σε F-16!» Μου λέει «Όχι». Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια προσομοίωση. Του λέω, λέει, τι θα κάνεις, θα με πιάσεις από τους ώμους και θα κάνεις Λοιπόν, όσοι γελάσετε με αυτή, βλάκια! Σας αγαπάω λίγο παραπάνω. Το είχα γράψει μόνο για μένα αυτό το αστείο. Ο Άκης είναι ο πρώτος και ο μοναδικός μέχρι στιγμής άντρας που με χώρισε. Και μετά από ένα μήνα γύρισε και μου είπε αυτό το «Ήταν λάθος μου, σε παρακαλώ δώσε μου μια ευκαιρία». Δεν γύρισα ποτέ, γιατί ο τρόπος που με χώρισε ήταν απαράδεκτος, γιατί με χώρισε από το τηλέφωνο την πρωτοχρονιά. I know! Με χώρισε την πρωτοχρονιά! Τι σου συμβαίνει, αγόρι μου? Δεν σου βγαίνουν τα κομμάτια τη βασιλόπιτα, τι έγινε? Ποια ήταν τα New Year's resolutions του? Να αποταμιεύω, να χάσω κιλά και τη χρήσα. Με χώρισε πρωτοχρονιά. Έλα και στα γενέθλιά μου να μου κατουρίσεις την τούρτα, ρε μαλακά. Και για να νιώσω καλύτερα, άρχισα να σκέφτομαι τα αρνητικά της σχέσης, δηλαδή τα θετικά του χωρισμού. Και θυμήθηκα ότι ήταν τρομερά εριστικός. Του έλεγα, μωρό μου, μπορείς να μου φέρεις λίγο την κατσαρόλα από πάνω? Μου λέει, ανεξάρτητη γυναίκα, αλλά τον άντρα το χρειάζεσαι. Έπαιρνε την καρέκλα. Ή ας πούμε το άλλο που έκανε, κάθε φορά που έμπαινα για μπάνιο, έμπαινε μαζί μου. Ρε, τι κακό ήταν αυτό. Και οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Αλλά όταν
είσαι κοπέλα και ο γκόμενός σου μπαίνει μαζί σου για μπάνιο, δεν κάνεις μπάνιο όπως κάνεις μπάνιο. Κάνεις μπάνιο όπως νομίζει ότι κάνεις μπάνιο. Και οι γυναίκες γελάνε γιατί ξέρουν ακριβώς τι εννοώ. Ναι, γιατί εγώ όταν είμαι μόνη μου στο μπάνιο, η φάση είναι αυτή. Ναι, όταν μπαίνει ο γκομενός μου για μπάνιο, η φάση είναι αυτή. Ναι, ξαφνικά πρέπει να προσποιηθώ ότι δεν κατουράω στο ντους. Λατρεύω αυτό το αστείο, γιατί όσοι συνοδεύονται κάνουν... τα κορίτσια που συνοδεύονται κάνουν αυτό το... Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Και ο τρίτος και ο βασικός λόγος που χάρηκα που χώρισα μαζί του δεν είχε καν να κάνει με αυτόν, παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ένας βαθιά βλαμμένος άνθρωπος. Και κάνω χαζομάρες σε μια σχέση που με κάνουν να γελάω. Ας πούμε, αυτόν έκανα το εξής. Σε άσχετες φάσεις, εκεί που μιλούσαμε, έκανα ότι πεθαίνω. Και ο τρόπος να με επαναφέρει στη ζωή ήταν να πάρει το νεκρό μου χέρι και να το ακουμπήσει πάνω στο πουλί του. Αυτό μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε, μόνοι μας, με παρέα, και το κρατούσα μέχρι να το κάνει, είχα μείνει νεκρή 20 λεπτά. Και είχα αρχίσει να αγχώνομαι ότι μπορεί όντως να μου συμβεί κάτι κακό. Και να μπει στα επίγοντα σε φάση, γιατρέ, κάνε στην άκρη, ξέρω τι συμβαίνει. Άνθρωπέ μου, τι χάνουμε, βρε, κάνε στην άκρη, μια μαλακία που κάνει όλη την ώρα, χαμ. Όλο μαλακίες, Χρυσά, όλο μαλακίες. Γιατρέ, μάλλον πεθαίνει, sorry. Μπερδεύτηκα. Ναι, και καμιά φορά οι σχέσεις δεν πάνε καλά. Αλλά δεν πειράζει! Δεν πειράζει. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή είμαι σε μια πολύ όμορφη σχέση. Αυτός είναι δικηγόρος και είναι η πρώτη φορά που τα έχουμε έναν έτσι πιο ξενέρωτο. Παιδιά, έχω πρόβλημα. Ακριβώς επειδή είναι δικηγόρος, προσπαθώ να δείξω ότι είμαι εύγλωτη και προσέχω τον λόγο μου. Στην πραγματικότητα είμαι ο φατσέας της σχέσης. Το ξέρουμε και οι δύο. Βλέπουμε τηλεόραση και λέει ο παρουσιαστής. Επουδενή δεν θα ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο. Μου λέει, άκου τι είπε. Επουδενή και δεν. Κλασικό λάθος. Δεν έχω ιδέα ποιο είναι το πρόβλημα εδώ μεταξύ. Μου λέει πρέπει να μπει το δεν πριν από το ρήμα και να πει επουδενή λόγο. Του λέω, παιδιά, σοβαρά, τις περισσότερες φορές δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μου μιλάει. Του έλεγα για ένα τύπο στο ΙΚΑ που με ταλαιπώρησε και δεν άξιζε η ταλαιπωρία μου γιατί ήταν πολύ μικρό αυτό που ήθελα. Μου λέει, Όδιν εν όρος και έτε και μην. Του λέω, καλά, όχι, Έλληνας ήταν, ε. Αλήθεια, νομίζω ότι φτιάχνει δικές του λέξεις. Μου λέει τις προάλλες τα συμπαρομαρτούντα. Ανοίγω κι εγώ το χάρτη. Να βρω αυτή την πόλη του Πόντου, λέω. Δίπλα στην Τραπεζούντα θα είναι, δεν μπορεί. Καταλαβαίνω το ασυμφραζόμενο ότι σημαίνει τα παρεμφερή. Λέω, έτσι είσαι καριόλη, τώρα θα δεις. Και του το πετάω τώρα όπου να είναι, παιδιά. Του λέω, σε βγάλνα τσιπουράκι και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Ας μου πει ένας ότι δεν ταιριάζει. Το χειρότερό μου όμως είναι στους καυγάδες. Γιατί μου πετάει δύσκολες λέξεις για να με κομπλάρει και το ξέρω. Του ανέλει εγώ τα επιχειρήματά μου σε ένα καυγά και γυρνάει και μου κάνει πομφόλιγες και φλιναφήματα. Του λέω, τα βάλει στον κόλο σου. Του λέω, τι σημαίνει αυτό.
Μου λέει, σημαίνει λες βλακές. Ε, πες λες βλακές, ρε μαλακά! Τι έκανα, σταματήσω τον καυγά να γκουγκλάρω. Όχι, παιδιά, δεν ξαναμαλώνω μαζί του. Ε, που δεν είναι λόγο. Άντε, θα σας πω και μια πιο έτσι σεξι ιστορία. Πρώτη μέρα που χιονίζει στην Αθήνα, καθόμαστε έτσι στο σπίτι, με κοιτάζει βαθιά μες στα μάτια και μου λέει, σήμερα θα σε γαμίσω. Θα σου κάνω τέτοιος, δεν θα προλαβαίνεις να μετράς οργασμούς. Λέω, καλέ, τι θα ζήσω η γυναίκα. Μπαίνω για μπάνιο, του λέω, δεν έχουμε ζεστό νερό. Χάλασε ο Λέβητας, ας το πάνω μου. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο δεν πιάνουν τα χέρια του. Ή μάλλον μπορώ. Βγαίνει στο μπαλκόνι και μέσα σε 20 δευτερόλεπτα έριξε το ρεύμα σε όλη την πολυκατοικία. 2 η ώρα το βράδυ, πρώτη μέρα που χιονίζει στην Αθήνα, δεν έχουμε ζεστό νερό, θέρμανση και ρεύμα. 4 ώρες μετά, φοράμε όλα μας τα ρούχα, σαν το Τζόι από τα Φιλαράκια. Τρέμουμε κάτω από διπλά παπλώματα, έχει τελειώσει η μπαταρία από τα κινητά και τρεμοπαίζουν τα τελευταία ρεσό. Με κοιτάζει βαθιά στα μάτια και μου λέει, πώς σε γάμισα έτσι. Σε αυτό το κομμάτι της παράστασης που φοβάμαι πιο πολύ απ' όλα. Αλλά πάμε να σας δω. Θα ήθελα ένα χειροκρότημα. Πόσοι πιστεύετε στον Θεό? Στοπ. Οι υπόλοιποι, αν πιστεύετε στον Θεό και δεν χειροκροτήσετε, είναι αμαρτία, το ξέρετε. Έλα, πλάκα κάνω. Δεν είμαι εδώ για να σας γεμίσω τύψεις. Αυτό το έχει αναλάβει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, δεν θέλω να αγχώνεστε. Όσοι πιστεύετε, δεν θα πω κάτι που θα σας προσβάλλει. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν μου αρέσει καθόλου να το κάνω. Επίσης, έχετε πληρώσει εισιτήριο. Αλλά θέλω μία ερώτηση. Πόσοι ξέρετε ότι η Εύα, από το Αδάμ και Εύα, δεν είναι η πρώτη γυναίκα που έχει υπάρξει ποτέ? Yeah, babies! Σύμφωνα με τις γραφές, λοιπόν, η πρώτη γυναίκα που έχει υπάρξει ποτέ είναι η Λίλιθ. Αυτός ο Αδάμ παίζει να χάσει 2 πλευρά για να τις φτιάξει. Ήταν ο πρώτος Μέριλιν Μάνσον. Και μετά το έψαξα παραπάνω και η αλήθεια είναι ότι η Λίλιθ φτιάχτηκε από χώμα και νερό. Όπως ο Αδάμ. Και αυτό ήταν το πρόβλημα. Γιατί ήταν μια ανεξάρτητη, δυναμική γυναίκα. Και ο Αδάμ την ήθελε πιο υποτακτική. Αυτή ήταν ντόμα, αυτός την ήθελε σάμπι, είναι λίγο περίεργο. Α, περνάμε πάρα πολύ καλά στο Βύρωνα. Τι έγινε, παιδιά, γιατί είδα το κέντρο των οργείων. Δεν ενημερώθηκα, sorry. Οπότε ο Θεός έδωσε στη Λίλιθ 2 επιλογές. Της λέει, μπορείς να είσαι υποτακτική στον Αδάμ και να μείνεις στον κήπο της Εδέμ ή να γίνεις η βασίλισσα του σκότους. Τι να διαλέξει, άρα. Ήταν και η πρώτη γυναίκα που είχε να διαλέξει ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια, έτσι. Προφανώς διάλεξε να είναι η βασίλισσα του σκότους, γιατί δεν είναι Λιλίθια. Η απογοήτευση σε κάθε λογοπαίγνιο. Όποτε έλεγα αυτή την ιστορία, πάντα με φτιάχνανε στις πρώτες παραστάσεις και μου λέγανε «Χρύσα, η Λίλιθ είναι μυθοπλασία». Σε αντίθεση με τον Αδάμ και την Εύα, που είναι ντοκιμαντέρ. Έχουμε φωτογραφίες από αυτούς να κρατάνε ένα μήλο και να είναι hashtag προπατορικό αμάρτημα. Sorry, not sorry. Και μιας και είπα προπατορικό αμάρτημα, γιατί το φορτωθήκαμε οι γυναίκες αυτό? Και οι δύο δεν το φάγαν το μήλο. Και οι δύο δεν είχαν βούληση, γιατί ο Θεός ξηγήθηκε στον Αδάμ σαν να είναι κολυτάρι του στρατό, έτσι.
Τον έπιασε και του λέει, αφού σου παρεμάν, μη το φας το μήλο. Τώρα πρέπει να σε τιμωρήσω. Αν δεν σε τιμωρήσω, θα μου έρθει η άλλη και θα είναι... Τι να σε κάνω έτσι που τα αγκαστεί, σε κάνω. Άτε, άτε, φύγε από τον κήπο της ΕΔΕΜ. Sorry, μα αλήθεια, sorry, τα χέρια μου τα δεμένα, sorry, αδερφέ. Εσύ, καριολάκι, έλα εδώ. Πόνο στην περίοδο, πόνο στη γέννα και χαμηλότερο μισθό, πάρτο. Σοβαρά, γιατί το φορτωθήκαμε οι γυναίκες. Τι επειδή το πρότεινε η Εύα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Που πήγε η Εύα στο αγόρι της και ήταν σε φάση, μωρό, τώρα που φάγαμε τσακίσουμε και ένα μιλαράκι. Και τον Αδάμ... Πώς μανιπιουλάρεις έτσι το μυαλό μου. Τώρα θέλω μήλο. Πες όχι ρε μαλάκα, γυναίκα είναι, θα καταλάβει. Ξέρετε το όχι σημαίνει όχι. Και για να τελειώσει την ιστορία, φεύγει η Λίλιθ, ξενερωμένος ο Αδάμ, πάει στο Θεό, του λέει... Τσαούσα μας βγήκε αυτή. Θέλω καινούργια, πιο χαλαρή. Του λέει Θεός, I got you, dude. Παίρνει ένα πλευρό και φτιάχνει την Εύα. Και θέλω να σκεφτείτε αυτή τη γυναίκα, η οποία ξυπνάει από την αιώνια λύθη. Ανοίγει τα μάτια της για πρώτη φορά. Τον βλέπει και του λέει, «Είσαι ο Αδάμ, ο πρώτος άντρας». «Ναι, μωρά, και εγώ είμαι». «Και εγώ είμαι η Εύα, η πρώτη γυναίκα». «Εντάξει, τώρα πρώτη». «Είσαι η πρώτη σωστή γυναίκα». «Εμαρά, εθέ». «Φίδι, δεν έχεις χέρια, οκ». Okay. Και είναι η Εύα σε φάση, συγγνώμη, έχεις πρώην. Εγώ πριν από λίγο δεν είχα καν πνοή και σε έχεις προβλήματα σχέσεων. Ακριβώς ότι είπαν όλα τα θύματα του Λιγνάδη, έτσι. Οπότε η Εύα αρχίζει και του κάνει ζήλιες, γιατί ο άλλος ξαφνικά έχει πρώην, έτσι. Η γυναίκα του λέει, γιατί τις έκανες like. Μωρό μου, είμαστε τρία άτομα στο Instagram. Εντάξει, και ο Θεός πανεβάζει μόνο ουρανούς. Κλασικός εξιντάρι στο Instagram. Δεν θέλω να παρεξηγήσετε. Αυτά είναι αστεία. Απόψεις. Και ξέρετε τι λένε για τις απόψεις. Είναι σαν τις κολοτρυπίδες, έτσι. Άμα είσαι καλή χριστιανή, δεν τις χρησιμοποιείς ιδιαίτερα. I'm on the highway to hell. Ένα χειροκρότημα για όλους εσάς που τα αντέξατε. Αγάπες μου. Και σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι έχω χαρακτηρίσει αυτή την παράσταση ως ό,τι πιο σκοτεινό έχω γράψει. Και μέχρι στιγμής δεν βγάζει κανένα νόημα. Αλλά από εδώ και πέρα θα σας πω κάποια κείμενα τα οποία δεν ήταν απλά δύσκολο να τα πω σε κόσμο, σε κοινό. Ήταν δύσκολο να τα πω σε ανθρώπους, ακόμα και σε δικούς μου ανθρώπους. Οπότε είστε έτοιμοι να με ακολουθήσετε σε αυτό το σκοτεινό ταξίδι. Πριν από 8 χρόνια έμαθα ότι έχω έναν μεγαλύτερο ετεροθαλή αδερφό από άλλη μητέρα στη Γερμανία. Πώς το έμαθα. Ο πατέρας μου πήγε στο πάμε πακέτο. Από το οποίο τον απέρριψαν γιατί ο πάτος της ελληνικής τηλεόρασης είδε τον πατέρα μου και ήταν σε φάση... Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα αναλαμβάνει η Ανίτα. Είναι άλλη εκπομπή.
Στην πραγματικότητα, ο λόγος που τον απέρριψαν ήταν γιατί αυτός και η τότε σύντροφός του έδωσαν το παιδί παράνομα, γιατί το παιδί το πούλησαν. Πώς πουλάς ένα παιδί? Και δεν ηθικολογώ καν. Πρακτικά πώς πουλάς, τι κάνεις? Το βάζεις χρυσές αγγελίες. Πουλείται παιδί, ελαφρώς μεταχειρισμένο. Δεν έχει χιλιόμετρα και δεν περπάτησε ακόμα. Δεν είναι φτιαγμένο, είναι μαμά. Οι γονείς που το μεγάλωσαν του το είπανε ποτέ? Σε βάση πρέπει να σου πούμε κάτι. Δεν είμαστε οι βιολογικοί σου γονείς. Είμαι υιοθετημένος? Όχι. Είσαι αγορασμένος? Είσαι λεπτάκι να σου δείξουμε κάποια πράγματα από τους βιολογικούς σου γονείς. Αυτό είναι το τιμολόγιο που σε πήραμε. Αυτό είναι το κουτί που σε φέραν. Είχα κάνει και τρυπούλες για να αναπνέεις. Ω, γλυκούλη. Και προσπάθησα πάρα πολύ να τον βρω. Δεν τα κατάφερα ποτέ. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δεν τα φτιάχνω με μεγαλύτερους Γερμανούς. Και σκεπτόμουν αυτή την ιστορία, συνειδητοποίησα ότι έχω να δω τον πατέρα μου 15 χρόνια. Και δεν τον έχω δει καν τυχαία στην Καβάλα. Ούτε εγώ, ούτε η μητέρα μου. Και σκέφτομαι πώς γίνεται αυτό. Και θυμήθηκα ένα τηλεφώνημα που είχε κάνει η μαμά μου στη γιαγιά μου 15 χρόνια πριν. Την παίρνει τηλέφωνο και της λέει: «Μαμά, δεν ξέρω τι να κάνω. Μας φέρεται απέσια. Είναι μεθυσμένος κάθε μέρα. Μας δέρνει κάθε μέρα». Και η γιαγιά μου της λέει: «Κορίτσι μου, πάρε μια κουβέρτα». Να τελειώνουμε το μαλάκα. Καμιά φορά όταν λέω αυτά τα κείμενα, μου στέλνουν μηνύματα, πολύ γλυκά μηνύματα. «Χρύσα, λυπάμαι πολύ που το βίωσες όλο αυτό». Παιδιά, δεν πειράζει! Δεν πειράζει. Γιατί αν δεν το είχα βιώσει όλο αυτό, θα ήμουν διαιτολόγος στην Καβάλα. Αποτυχημένη διαιτολόγος στην Καβάλα. Ανταυτού είμαι κωμικός και μετουσιώνω όλη αυτή τη σκατήλα σε γέλιο. Οπότε όλα πήγαν καλά, εντάξει, μη στεναχωριέστε. Αποφάσισα λοιπόν να πάω σε ψυχολόγο. Γιατί Χρύσα, τι έγινε? Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση για μένα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ήταν και τα κατάφερα. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου ανοίχτηκα ολοκληρωτικά. Της είπα τα πάντα. Και την πήρε ο ύπνος. Και εκείνος και του βλέπω έτσι. Φεύγω φουλ θυμωμένη. Αυτή το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο και κλαίει. Όλα λάθος. Μου λέει: «Σε παρακαλώ, δώσ' μου μια ευκαιρία. Ήταν λάθος μου». Της λέω: «Άκη». Και μετά με πιάνουν τα ενοχικά μου και λέω: «Εντάξει, είναι ανθρώπινο, ας μην την κάνω να αισθάνεται απέσια». Οπότε μετά από 2 εβδομάδες μάζεψα τις δυνάμεις μου, μάζεψα τα κομμάτια μου, πήγα, χτυπάω το κουδούνι, τίποτα. Την παίρνω τηλέφωνο, μου λέει: «Ναι». Λέω: «Ναι, γεια σας, είμαι η Χρύσα». Μου λέει: «Ποια Χρύσα?». Εκεί μπερδεύτηκα κι εγώ. Της λέω: «Μπαμπά». Λέω: «Είμαι το ραντεβού των 6. Αχ, μου λέει: «Χίλια συγγνώμη, το ξέχασα. Δεν μπορώ να έρθω, είμαι για ψώνια». Και ήταν η πρώτη και η μοναδική φορά στη ζωή μου που σκέφτηκα σοβαρά να αυτοκτονήσω. Όχι από κατάθλιψη, από εκδίκηση. Λέω: «Καριόλα, θα σε πάρω μαζί μου. Θα κόψω τις φλέβες μου και με το αίμα θα γράψω «κακή ψυχολόγος». Αυτή φταίει και βελάκι στο κουδούνι της». Και μετά σκέφτηκα ότι ο μοναδικός λόγος που σκέφτηκα ποτέ να αυτοκτονήσω ήταν για να καταστρέψω την καριέρα κάποιου. Άρα, δεν έχω κατάθλιψη. Όλα καλά. Καταπληκτική ψυχολόγος, παιδιά. Θα σας δώσω το τηλέφωνο να πάτε.
Αυτή δεν θα είναι κι άλλα, λειτουργεί. Και μέσα σε όλα αυτά, φέτος η μαμά μου έπαθε καρκίνο. Και φέτος η μαμά μου νίκησε τον καρκίνο. Μάνα, την ακούς την αγάπη. Κι εγώ την ακούω. Εμείς και ο Αγγελάκας. Ναι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Αλλά ναι, η μαμά μου πέθηκε καρκίνο, γιατί ο Θεός ήταν σε φάση γαμώτο. Σε έναν από τους δύο γονείς της αξίζει καρκίνος, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιον. Ναι, βαριέσαι, το δώσε τη γυναίκα. Ή μπορεί να είπε, θα το πάω 50-50. Τι μπορεί να πάει στραβά? Ό,τι ακριβώς σκέφτηκε και ο υπεύθυνος κάστινγκ της ομώνυμης σειράς. Και Λιγνάδης και Φιλιππίδης. Κοιτάξτε, προφανώς όταν το περνάς αυτό δεν βλέπεις τα αστεία πουθενά. Αλλά τα αστεία υπάρχουν. Και είπα στη μάνα μου ότι θα το κάνω αυτό το κείμενο για να ξορκίσω αυτό το κακό από πάνω μας και να φύγει για πάντα. Ένα από τα αστεία λοιπόν είναι ότι η μάνα μου δεν μου το είπε ποτέ. Η μάνα μου φοβόταν τόσο πολύ να μου το πει που πήρε τηλέφωνο τον γκόμενό μου και του λέει: θέλει να πεις κάτι στη Χρύσα. Η μάνα μου ήταν σε φάση: δεν το θέλω αυτό το πρόβλημα, πάρ' το εσύ που είσαι και ψηλός. Και ξαφνικά ο γκόμενός μου επομίζεται ένα τεράστιο βάρος, έτσι. Πρέπει να μου μεταφέρει κάτι τέτοιο. Για πρώτη φορά στη ζωή του, χάνει παντελώς την ευγλωτία του και μου το μεταφέρει, παιδιά, με τον πιο ψυχοβγαλτικό τρόπο. Σοβαρά μου το είπε σαν ήταν ο πρόεδρος του Εδεσαϊκού. Σε περίπτωση που δεν με πιστεύετε, έχω το ηχητικό. Ακούς, κοίτα. Αυτοί είπαν ότι είναι ένα κακό νέο, αλλά όμως και μετά και είπανε ότι το βρήκανε. Και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε κάτι, άρα μπορεί να είναι και καλό το νέο, αλλά θέλει και νοσοκομείο. Συνεπώς, ούτε και κακό, ούτε και καλό όμως. Αλλά εφόσον μπορεί να αντιμετωπιστεί, μπορεί να είναι και καλό το νέο, θα δούμε. Θα μου πεις τον καρκίνο βγάλαμε. Μου λέει, άρα κατάλαβες τι είπα. Και φτάνει η στιγμή που η μάνα μου πρέπει να μπει στο χειρουργείο. Λόγω COVID πρέπει να είναι μόνη της. Έχει μία εντολή να με πάρει τηλέφωνο με το που ξυπνήσει από την νάρκωση. 4 ώρες πανικόβλητη εγώ πάνω από το τηλέφωνο. Χτυπάει. Λέω, μανούλα. Μου λέει, αγάπη μου, είσαι καλά? Ναι, μάνα, εδώ πώς θα θυμάσαι. Καμία εγχείρηση για μένα σήμερα. Εσύ από την άλλη κανένα νέο. Της λέω, πονάς. Μου λέει, πώς να μην πονάω, αγάπη μου. Ένα εγγονάκι δεν μου έχεις κάνει. Λέω, τέλεια, μάνα, η νάρκωση πάει γαμό, τέλεια. Της λέω, έχει τίποτα άλλο να μου πεις. Μου λέει, πάλι καλά που μου το θύμισες, κορίτσι μου. Έχω θάψει κάποια λεφτά στην Ξάνθη. Της λέω, μάνα, από πότε είσαι πειρατής? Μου λέει, από πότε είσαι πειρατή? Μου λέει, μπήκε γιατρός. Λέω, φέρε έναν άνθρωπο να συνεδεθώ. Παίρνω τον γιατρό, λέω, γιατρέ, όλα καλά? Μου λέει, δόξα τω Θεώ, κορίτσι μου, όλα καλά. Λέω, δόξα σε εσάς, γιατρέ. Όχι, κορίτσι μου, το Θεό. Το Θεό, αγόρι μου, ό,τι θες εσύ, το Θεό, κανένα πρόβλημα. Μία ερώτηση μόνο, κινδυνεύει η ζωή της μανούλας μου? Και τι μου απάντησε ο τύπος πάνω από την ημιναρκωμένη μάνα μου? Κορίτσι μου, όλοι εδώ είμαστε παράσιτα. Η πραγματική ζωή αρχίζει μετά το θάνατο. Δίπλα στο Θεό. Του λέει, είστε σίγουρα γιατρός? Μην έδωσε η μάνα μου το τηλέφωνο σε κανένα random τύπο με άσπρη ποδιά. Λέει, όχι, ο γιατρός είμαι. Λέω, φέρ' τη μάνα μου, συνεννοούμε καλύτερα.
Και έρχεται η στιγμή που η μάμα πρέπει να βγει από το νοσοκομείο. Και είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή, γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου, λόγω COVID, δεν μπορώ να την ακουμπήσω. Είναι πάρα πολύ ευάλωτη, οπότε κάθομαι απέναντί της και κλαίω ακατάπαυστα. Και η μανούλα μου, με το χέρι που είχε πιάσει το κρεβάτι του νοσοκομείου, την πόρτα της τουαλέτας του νοσοκομείου, που χάιδευε άλλους ασθενείς με COVID, με αυτό το χέρι σκούπισε τα μάτια μου από τα δάκρυα. Της λέω, μάνα, πώς με πετσόκοψες έτσι. Εσύ βγαίνεις, εγώ θα μπω. Καλή ανταλλαγή πληθυσμού. Μου λέει, βρε χαζή, τι αγχώνεσαι. Έχω βίξ. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Ήσασταν υπέροχοι, παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ. Τον Κώστα, τον Γρηγαρακάκη, που κάνει τη σκηνοθεσία. Όλους τους τεχνικούς που κάνουν το stage, τα φώτα, τους ήχους, όλα. Θέλω να σας πω κάτι. Τα έσοδα αυτής της παράστασης θα πάνε σε φιλανθρωπικό σκοπό. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Τα έσοδα θα πάνε σε ένα παιδί χωρισμένο γονιό με αλκοολικό πατέρα. Ήταν ο Πέσιο. Συγγνώμη. Είναι ότι πιο Πέσιο έχω πει συγγνώμη. Η αλήθεια είναι ότι τα έσοδα αυτά θα πάνε σε αυτή τη βιντεοσκόπηση και χάρη σε εσάς αυτή η νύχτα θα μείνει ζωντανή για πάντα. Και αυτή η νύχτα είναι η καλύτερη νύχτα της ζωής μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Σε τόσο δύσκολες εποχές με στηρίξατε με τιμά, φάνταστα παιδιά. Δεν σας θεωρώ δεδομένους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, Μανούλα, σήμερα, αλήθεια. Τι κάνεις, αγάπη μου? Βάλε τη μάσκα. Βάλε τη μάσκα. Θα μας αναγνωρίσουν. Fuck the police. Και μετά. Βάλε το πριν και το μετά. Τη μάσκα. Straight from the underground. Δεν ήταν πολύ σε officer. Officer. You're under arrest. Good night. Αυτό μου σκόνει πάρα πολύ πηγαίνει. Θυμήσου. Okay.